Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Και η σημερινή ημέρα σηματοδοτείται από μια σειρά πολιτικών εξελίξεων, τις οποίες θα δούμε και στη συνέχεια θα σχολιάσουμε με την βοήθεια και την ουσιαστική συμβολή του Σεραφείμ Σίλα, που τον φιλοξενούμε απόψε στο στούντιο. Θα τον φιλοξενήσουμε στο στούντιο. Πάμε όμως να δούμε ένα-ένα τα θέματα, ξεκινώντας από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού για το μεταναστευτικό. Το πρόβλημα αυτό μας υπερβαίνει, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε κρίση που βιώνει ταυτόχρονα και μια ανθρωπιστική κρίση. Καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει αλληλεγγύη. Εμείς, είπε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε από το υστέρημά μας αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως, το θέμα των μεταναστευτικών ροών και των προσφυγικών ροών αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά κρίσιμο για όλη την Ευρώπη, η χώρα μας. Και εδώ θα φανεί και αν τα κολόγια και οι ωραίες κουβέντες περί αλληλεγγύης εξαπλούνται μονάχα στον δανεισμό και με όρους δυσμενείς και δύσκολους ή έχουν και πραγματική βάση. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Η Ελλάδα είναι το σύνορο της Ευρώπης, εκεί όπου οι ροές παίρνουν τεράστιες διαστάσεις πια και είναι προσφυγικές. Και εδώ θα φανεί και το κατά πόσο υπάρχει μια προοπτική η Ευρώπη να είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης ή θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα είναι στα πλαίσια μιας οικονομικής διευθέτησης και ο καθένας θα κοιτάει τα σύνορά του και τη χώρα του. Αυτό που μπορεί να αντιμετωπίσει τώρα με τρόπο τουλάχιστον αποτελεσματικό είναι η συνεννόηση με την Τουρκία που είχε 1,5 εκατομμύριο κοντά στα 2 εκατομμύρια πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα από τα θέματα που είχα θέσει στην ατζέντα του τελευταία συνόδου. Η συνεννόηση και βεβαίως με τις άλλες χώρες όπου δεν είναι μόνο η Τουρκία, η Λιβύη, οι αφρικανικές χώρες και η αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα περνάει μια κρίση μέσα στην κρίση. Οι ροές υπερβαίνουν τις δυνατότητες κρατικής υποδομής. Εάν αυτό δεν αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό και δεν υπάρξει ουσιαστική βοήθεια, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι δυνατότητες είναι εξαιρετικά δύσκολες να αντιμετωπιστεί. Θα είναι διαρκής η προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό μας υπερβαίνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε οικονομική κρίση. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζει και μια μεγάλη κρίση ανθρωπιστική μέσα στην κρίση. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ανταποκριθούμε στην ουμανιστική υποχρέωσή μας από το υστέρημά μας να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα κάνουμε και ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αναδείξουμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, που είναι διαστάσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες της χώρας μας, είναι ευρωπαϊκές διαστάσεις και δεν μπορεί ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα να μην αντιμετωπίζεται με βάση την αρχή της αλληλεγγύης. Δυστυχώς, με επιμονή ορισμένων χωρών, αυτό αποφασίστηκε να γίνει σε εθελοντική βάση. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Διότι η αρχή της αλληλεγγύης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται à la carte και εθελοντικά από μια σειρά από χώρες. Και εδώ ίσως έχει ένα ενδιαφέρον να υπογραμμίσω ότι όψιμα μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας αρνούνται να υιοθετήσουν την αρχή της αλληλεγγύης και αξιώνουν η αντιμετώπιση του προβλήματος να γίνεται à la carte και κυρίως από τις χώρες υποδοχής. Με σχετικά διαβήματα τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την ενίσχυση της συνεργασίας και των διπλωματικών επαφών με όμορες χώρες και ειδικότερα με την Τουρκία, όπως γνωρίζετε, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση προσφυγικών ροών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε νούμερα, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι απαραίτητη η συνεννόηση και η συνεργασία με την γειτονική χώρα, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι σχετικές βοήθειες και τα σχετικά κονδύλια πρέπει να απευθυνθούν και εκεί. Όποιοι προσπάθησαν αυτό το εξάμεινο με έναν τρόπο εξαιρετικά προκλητικό να ασκήσουν, να μετατρέψουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα σε πεδίο μικροπολιτικής και μικροκομματικής εκμετάλλευσης, θα εκτεθούν.
εξετέθησαν όταν το προσπάθησαν λίγο μετά το Πάσχα, όπου κάποιοι ήθελαν να πούν ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές οφείλονται στην πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Και αμέσως μετά ήρθε αυτό το τραγικό συμβάν στη Λαμπεντούσα και τους διέψευσε δυστυχώς, αλλά τους διέψευσε εκτρά. Μένουμε σε αυτό το οποίο μεταξύ άλλων είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι, το οποίο ανέφερε ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει συνεννόηση με την Τουρκία, διότι από εκεί δεχόμαστε 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, και τόνισε ότι η ίδια συζήτηση πρέπει να υπάρξει και με άλλες χώρες όπως η Συρία και η Λιβύη. Η Ελλάδα βρίσκεται ούτως ή άλλως σε κρίση, μέσα στην κρίση υπογράμμισε. Πάντως, έντονη ήταν η αντίδραση, όπως συνηθίζεται άλλωστε, και της Χρυσής Αυγής αναφορικά με το μεταναστευτικό. Δείτε λοιπόν τι δήλωνε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες άστεγοι, ο ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τον Καμίνη στείνουν παράνομους καταβλισμούς λαθρομεταναστών μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Οι λαθρομετανάστες εισβάλλουν καθημερινά κατά χιλιάδες στα ελληνικά νησιά. Τα σύνορα της χώρας έχουν γίνει στην κυριολεξία σουρωτήρι και υπάρχει σχέδιο οι Έλληνες να γίνουμε μειοψηφία μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Το σχέδιο αυτό όμως δεν πρόκειται να περάσει, γιατί αντιστέκεται όχι μόνο η Χρυσή Αυγή, αλλά και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι για το ίδιο θέμα επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα, η Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτό το οποίο επισημάνθηκε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο είναι η ουσιαστική συμβολή και παρουσία εδώ του Συμβουλίου της Ευρώπης απέναντι σε ένα τόσο, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που δεν είναι ζήτημα της χώρας μας. Πράγματι η κατάσταση στα νησιά είναι δραματική. Πρωτοφανής. Δεν το θυμάμαι ούτε τον καιρό που αντιμετωπίσαμε το ζήτημα στην κυβέρνηση Καραμανλή. Αντιμετωπίσαμε ανάλογα θέματα και θεωρώ ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, λόγω της σύνθεσής του και του ρόλου του, μπορεί να συμβάλλει ώστε να συμπληρωθούν κενά και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όπως φαίνεται, η Ευρώπη να ξεχνάει τα ελληνικά σύνορα. Δεν είναι μόνο σύνορα ελληνικά, είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Και έχει ευθύνη σε ό,τι αφορά τη φύλαξή τους. Είναι η πολύ μεγάλη ανησυχία μου, το είδατε κι εσείς χθες στη Σάμο, για τις διαστάσεις που παίρνει το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Και επειδή από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν δύναται να το διαχειριστεί, και φοβάμαι, όπως είπε και ο Επίτροπος χθες, ότι χάνουμε πάρα πολλούς πόρους, και πήραμε την πρωτοβουλία να ενώσουμε δυνάμεις και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, να προσφέρουμε τεχνογνωσία στην ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην χαθούν χρήματα, να μπορούν να δημιουργηθούν οι υποδομές, διότι τα νησιά, κύριε Πρόεδρε, έχουν φτάσει στο αμήν. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα με έναν διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο του Άρτσαν Ερθράκη, στο Σεραφείμ Σίλα. Καλώς τον, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Ευτυχώς. Δεν κοιτάω την κάμερα, εγώ κοιτάω εσένα, εσύ κοιτάς όπου θες, αλλά εγώ κοιτάω το ξεκαθαρίζουμε γιατί... Καλά. Θα πρέπει να πούμε ότι ευτυχώς που υπάρχουν και οι αυλές και, γειτνιάζουν οι άνθρωποι και γειτονεύουν και γειτνιάζουν και οι καρδιές. Αλλιώς θα σε είχα χάσει, Σεραφείμ. Γιατί. Δεν πού θα σε εντόπιζα. Ο Νότης έχει κρύψει ούτως ή άλλως. Εντάξει, αλλά πριν να με δεις έξω. Εντάξει, μια πόλη κανονική σαν την Κομωτινή και μια μεγαλούπολη όπως η Νέα Υόρκη, ας πούμε, ή η Αθήνα. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και τα social media. Εκεί συχνάζω εγώ, βρίσκομαι. Να μου αφήσει ένα μήνυμα στο Facebook, στο Twitter, στο. Κάθε μέρα μπορεί να έχουμε επαφή. Τώρα μου το λες με πολύ ωραίο τρόπο. Ποιος είναι εκτός social media. Ναι, ναι, τώρα μου το λες με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ότι είμαι εντελώς αναχρονιστική δηλαδή. Εντάξει, κοίτα, είναι και στέτ άποψη. Δεν είμαι εγώ για τα social media, να ψάξαμε εμείς να... Τους ξέρεις τους λόγους, έτσι. Προτιμώ αυτή την χθεσινή επαφή, την πολύ ωραία. Εντάξει. Έτυχη βρεθήκαμε, άμα δεν βρισκόμασταν... Εντάξει. Μεταξύ τύρου και χλαδιού, σου άρεσε το σούσι. Τύρου και χλαδιού και ρυζιού και... Εντάξει. Καλό ήταν, καλό ήταν. Γενικά το σούσι είναι σαν ντολμαδάκι, βάζεις μια γαρίδα μέσα και το έχεις έτοιμο δηλαδή, δεν ξέρω. Το αμπελόφιλο, το αμπελόφιλο δεν πιο ωραίο από το φίκι. Νομίζω πως ναι. Όχι, ωραίο, δεν λέω για το. Ωραία. Ήταν και το χθεσινό επιχείρημα δυνατό. Νομίζω ότι χειροκρότησε ο κόσμος γενικότερα, οι παρέες. Για αυτή την σύνδεση γενικότερα. Εντάξει. Για αυτή την γευστική σύνδεση. Για πάμε τώρα στην πολιτική μας γαστρονομία. Πώς βλέπεις τα πράγματα. Σαλάτα. Σαλάτα. Είμαστε. Εντάξει, από μια άποψη, η σαλάτα είναι καλό πράγμα. Οι διαιτολόγοι όλα αυτά τώρα συστήνουν οι σαλάτες. Καλοκαίρι είναι, δροσερές σαλάτες, βιταμίνες έχουν. Πολιτική σαλάτα,
Είμαστε πιο χάλια από ποτέ. Είμαστε πιο χάλια από ποτέ. Είμαστε πιο χάλια από ποτέ. Δηλαδή, το πίσω δεν είναι για να το... το μέλλον είναι έτσι όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή, είναι αβέβαιο επίσης. Δεν ξέρω. Είμαστε στο πουθενά, δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Κυβέρνηση να στηρίζεται από την αντιπολίτευση, να περνάει νόμους υπραπετούμενα. Έχει ταυτότητα όμως. Έχει δική της ταυτότητα. Τι ταυτότητα. Τι, ποια είναι. Ποια είναι ταυτότητα. Έχει την αριστερή της ταυτότητα. Και την αριστερή πλατφόρμα. Έχει και την αριστερή. Η αριστερή πλατφόρμα έχει άλλη ταυτότητα. Άλλη ταυτότητα. Αλλά μέσα στην ενότητα. Η ταυτότητα αυτή. Στηρίζουμε, αλλά δεν ψηφίζουμε. Ναι. Δεν ξέρω, είναι. Κοίταξε, και πάει και περιοδία. Την οποία έχει προγραμματίσει. Κάποια στιγμή, σαν τύρα, πρέπει να σηκώσει ψηλά τα χέρια. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό, να ξέρουμε ποιον θα στηρίζουμε. Γιατί. Δηλαδή, όταν λέει ο Σαρλαφαζάνης, στηρίζουμε αλλά δεν ψηφίζουμε. Τι να κάνει η σάτυρα. Πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Να στηρίξει. Η σάτυρα... Να διακομωδήσει. Κοίτα, αυτή τη στιγμή οι δημοσιογράφοι και οι σατυρικοί καλλιτέχνες κάνουν την ίδια δουλειά. Μεταφέρουν απλώς στον κόσμο αυτά που συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Είναι από μόνο το αστείο αυτό. Δεν μπορεί να λες στηρίζω αλλά δεν ψηφίζω. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Να ξέρει ο κόσμος ποιος είναι με τη δραχμή, ποιος δεν είναι. Να ξέρει τι του γίνεται. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, ας πούμε, για τη δραχμή. Αλλά να ξέρω ότι θα σε ψηφίζω να μην πας δραχμή. Όχι να μην πας ευρώ, θα μείνω ευρώ, παραμένω ευρώ, ψηφίζω, μένω ευρώ και ξαφνικά κάνω, πάω δραχμή. Δεν γίνεται αυτό. Τι ψηφίσαμε τελικά στο μνημόνιο, κατάλαβες? Στο μνημόνιο ή στο δημοψήφισμα? Στο δημοψήφισμα που ήταν μνημόνιο και δεν ξέρω τι άλλο. Κοίταξε, το δημοψήφισμα από την αρχή εγώ είπα ότι είναι τρίχες κατσαρές. Δεν υπήρχε ερώτημα. Δεν υπήρχε σαφές ερώτημα. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί που θεωρούσαν ότι είναι σοβαρό το δημοψήφισμα, ας μας πούν τι ψηφίσαν οι μεν, τι ψηφίσαν οι δε. Έχω γράψει ολόκληρο άρθρο. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος ήταν 61% απήντησαν στην ερώτηση της κυβερνήσεως και 39% απήντησαν στην ερώτηση της αντιπολιτεύσεως. Υπήρχαν δηλαδή δύο ερωτήσεις και τέσσερις επιλογές, από τις οποίες το 39% ήταν μία επιλογή. Μένουμε ευρώ και όχι δραχμή, το ψήφισε το 39% και οι άλλοι ψηφίσαν όχι λιτότητα, όχι μέτρα, μένοντας το ευρώ. Αυτό πώς αποτυπώθηκε, δεν αποτυπώθηκε πουθενά. Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι μας δεν μας δεσμεύει το δημοψήφισμα που έκανες εσύ με το λαό σου, που μπορεί να δεσμεύει εσένα στο λαό σου, όχι εμάς. Εμάς δεν μας δεσμεύει ένα δημοψήφισμα που έγινε στην Ελλάδα. Πώς μπορείς να δεσμεύει ένα δημοψήφισμα του άλλου? Πήγε εκεί. Οι Ευρωπαίοι. Θεωρήσαν ότι ήταν ως μη γενόμενο. Εκείνος ο Τσίπρας θεώρησε ως μη γενόμενο και ήρθε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Και μας είπε, παιδιά, το βγάλαμε τα μέτρα, αλλιώς θα βγαίναμε από το ευρώ και δεν είμαστε σε θέση να βγούμε από το ευρώ. Άλλωστε, όπως είχα πει, θα προσπαθούσα να φέρω καλύτερα μέτρα να τα ελαχιστοποιήσω έστω, αλλά δεν θα έβγαινα από το ευρώ. Ξαφνικά, πώς έγινε η κουβέντα να πάμε στη δραχμή, δεν έχω καταλάβει. Πώς προέκυψε αυτό? Ο Βαρουφάκης. Βρε και ο Βαρουφάκης και ο Λαφαζάνης και ο Στρατούλης. Μόνο στο Βαρουφάκης. Η ευθύνη ήταν εις ολόκληρον σε εκείνον από ό,τι φαίνεται. Αν ήταν ολόκληρο θα ήταν μόνος του. Αλλά βλέπω ότι και η ζωή και ο Λαφαζάνης και οι άλλοι στηρίζουν πια μια άλλη άποψη, την οποία καλά κάνουν και τη στηρίζουν. Αλλά δεν ψηφίστηκε αυτή η άποψη. Δεν έχει επιλεγεί αυτή η άποψη. Ο ίδιος ο Λαπαβίτσας είπε πάμε δραχμή αλλά συντεταγμένα. Ο Λαπαβίτσας που είναι της δραχμής. Ο Κατσανέβας πολιτεύεται με σύνθημα τη δραχμή. Ας ψηφίζαν Κατσανέβα. Σε κάθε περίπτωση, στις επόμενες εκλογές, όποιος θέλει δραχμή να το πει, να δούμε πόσους ψήφους θα πάρει. Πάντως είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Πόσους ψήφους θα πάρει. Καθόλου. Δεν είναι τώρα είναι περίπλοκο. Να σε ρωτήσω. Τώρα είναι, αλλά στις εκλογές δεν θα είναι καθόλου σύνθετο. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν είναι με τη δραχμή. Θα πάρουν τα ποσοστά που έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τους πασοκογενείς που τον έχουν κατακλείσει και μετακινήθηκε όλο το κέντρο και έχει πάει ΣΥΡΙΖΑ. Που περίμενε ότι θα απαλλαγεί από τα μνημόνια και τα μέτρα, χωρίς να βγει από το ευρώ. Με αυτά τα κουλά που υποσχόταν ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Λοιπόν, στις εκλογές θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά, καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας τραβάει τον κόσμο και θα πάρει μαζί του με μια ελαφριά αριστεροκεντρώα μετακίνηση, ώστε να γίνει πάλι μια σοσιαλδημοκρατία, να και βάλει κάτω από την ομπρέλα δηλαδή όλη την κεντροαριστερά. Τα πρόσωπα εμπνέουν.
Οι θέσεις, οι ιδεολογίες δεν μέχρι στιγμής. Έχει, ας πούμε, έτσι, ορισμένα στοιχεία που αφορούν στις προσωπικότητες που είναι ηγετικές προσωπικότητες, λες. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει καεί και είναι τοξικό, ο Θοδωράκης δεν εμπνέει τόσο για να κάνει ρεύμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο ακροδεξιά και έχει αποθήσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους της. Έχει όμως κάνει μια στροφούλα ίσως προς την λαϊκή. Θέλει και προσπαθεί για να συγκεντρώσει δεξιούς και κεντροδεξιούς. Το θέμα είναι πώς θα το παίξει το χαρτί ο Τσίπρας και πόσο και αποφασισμένος θα φανεί. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή πάει για τη ρήξη ξεκάθαρα πια. Για να έχεις ένα νέα επανάληψη της, μια νέα επανάληψη της ιστορίας και να γελάσουμε όλοι μαζί. Με αυτό που έχει το έχω γράψει και εγώ στη Χάφιγκτον. Αυτό πρέπει να κάνει. Να τελειώσει με τα άκρα που θεωρούνται από τη στιγμή η αριστερή πλατφόρμα που δεν έχει εξέφρασε τώρα όλα αυτά. Τα έλεγε βέβαια, αλλά ξαφνικά ήθελε να τα κάνει λίγο μουλοχτά. Αυτό που λέει πρασικόπινα, ξυκόπινα, ξυκόπινα είναι αυτό. Ο λαός δεν έχει επιλέξει δραχμή. Λοιπόν. Και θέλησαν, νομίζω εγώ, να την επιβάλλουν. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε, να ξέρουμε τι ψηφίζουμε και τι θα γίνει. Ποια είναι εκείνα τα πρόσωπα τελικά που παίζουν το δικό τους βιολί ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν ξεχωριστό ρόλο σε αυτή την ορχήστρα της κυβέρνησης. Να τους δούμε έναν-έναν και μέσα από το δικό σου οπτικό πρίσμα, μέσα από τη σάτυρα. Λαφαζάνη, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κοίτα, τώρα η αριστερή πλατφόρμα παίζει. Είναι μια ορχήστρα από μόνη της. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποια μουσική παίζει, αλλά είναι άλλη ορχήστρα η προεδρική, ας το πούμε, με τον Τσίπρα. Και έχει και τη Ζωή που είναι σε όλο όργανο, παίζει μόνη της. Καταγγέλει, αγγέλει, κάνει συνεντεύξεις. Ναι, τραβήξατε, ναι. Άλλη δουλειά από του Προέδρου της Βουλής, αλλά, εν πάση περιπτώσει, βάλαν τα χεράκια τους, βάλαν τα ματάκια τους. Με τις εκλογές όλα αυτά θα ξεκαθαρίζουν. Δηλαδή έγινε και πιο έμπειρος και πρωθυπουργός πια, θα καταλάβει δηλαδή ότι... Και λίγο όριμος και λίγο κουρασμένος. Ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά στα αδιέξοδα δεν υπάρχει δημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, δεν έχει δημοκρατία στο αδιέξοδο. Αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτω, θέλει και λίγο σταλινισμό εδώ πέρα. Λοιπόν, όποιος δεν... Γιατί όταν κυβερνάς δεν υπάρχουν περιθώρια διαφωνία. Διαφωνίες μπορεί να έχεις και να είσαι αντιπολίτευση για χρόνια. Και εσύ στεγάζεσαι με τις διαφωνίες σου. Όταν κυβερνάς όμως να παίρνεις αποφάσεις. Και οι αποφάσεις είναι ένας δρόμος, δεν είναι πέντε. Mm-hmm. Δηλαδή ή αυτό θα κάνουμε, ή εκείνο, ή το τρίτο, ή το τέταρτο. Δεν μπορείς να κάνεις όλα. Στην αντιπολίτευση μπορείς να τα έχεις όλα ως αντιπολίτευση. Επομένως εδώ θέλεις σταλινισμό. Λάθη συγχωρούνται σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι εντάξει, πρωτόπειρος. Εξαρτάται από τα λάθη. Εδώ του τεινάχτηκε η χώρα στα χέρια. Αλλά αν ο λαός του το συγχωρέσει και τον ξαναψηφίζει, δηλαδή ο λαός αποφασίζει αν συγχωρούνται τα λάθη. Ο λαός αποφασίζει τι εκλαμβάνει ως λάθος. Δεν ξέρω αν έχουν, δηλαδή πόσοι θεωρούν πια, αν ήταν και πόσο λάθος όλο αυτό η πεντάμινη διαπραγμάτευση, πόσο θα τη χρεώσει στο Βαρουφάκη και πόσο του Τσίπρα. Υπάρχουν ακόμα, γιατί έχω και συζητήσεις και αυτά με επιχειρηματίες, φίλους, με ένα μαγαζί που δουλεύει. Και μου λέει, μιλούσαμε κάτι φοιτητές και μου λέγανε όχι, πρέπει να πολεμήσουμε, να αντιδράσουμε, όχι στην Ευρώπη, σε αυτά. Λέει, μεγάλε, μόλις κλείσανε οι τράπεζες τα capital controls, εγώ έχασα 10 χιλιάρικα, ποιος θα μου τα δώσει. Και του λέει, δώσ' μου 10 χιλιάρικα και πες τώρα τι θες. Τώρα πες ότι. Γιατί... Και του λέει, γιατί και εγώ λέει, ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα. Μπήκαν τα capital, κλείσανε οι τράπεζες και έχασα 10 χιλιάρικα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δώσ' μου 10 χιλιάρικα και πες ότι θες να πολεμήσουμε τώρα τους. Υπάρχουν, δηλαδή, θέλω να πω ότι εξαρτάται από ποια μεριά που βρίσκεσαι, αλλά όμως... Το σχηματικό σου παράδειγμα όμως αφορά πολύ μεγάλο αριθμό αυτό θέλω Ελλήνων. Βέβαια. Αυτό λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 4%, ξαφνικά βρέθηκε με τα ποσοστά που βρέθηκε. Τι είναι αυτός ο κόσμος, δεν είναι ξαφνικά ήταν αριστεροί που κοιμόντουσαν. Ήταν μετακίνηση πληθυσμών. Πώς το λένε... ψηφοφόρων. Ακριβώς. Πληθυσμού ψηφοφόρων. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε τελικά ποιον εξυπηρετούν, ποιον βολεύουν και τελικά πόσο μπορούμε να πληρώσουμε το μάρμαρο σχετικά με τις εκλογές, τι θα μου έλεγες. Είναι ένα καπρίτσιο για τα ισοκομματικά... Είναι ακριβώς πόρη εκλογές. Για τη διευθέτηση των ισοκομματικών θεμάτων, κατά την άποψή σου. Είναι για τη διευθέτηση των ισοκομματικών θεμάτων, αλλά από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση, τα ισοκομματικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι προβλήματα της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι μεν,
Αλλά εσωκομματικά πρέπει να. Αλλά από τη στιγμή που είναι η κυβέρνηση, τα εσωκομματικά του προβλήματα έχουν γίνει ολονών. Πάντως, κυρία Γερβασίλη, λέει σήμερα στην Εφήμα ότι δεν σχεδιάζουμε εκλογές. Δεν υπάρχει ζήτημα. Θα αυτοσχεδιάσουν. Αυτά είναι θέματα ισορροπιών και δημοσκοπήσεων. Μπορούμε να τις αποφύγουμε. Μπορεί και να μην γίνουν τώρα. Εξαρτάται πώς. Τα πάντα εξαρτώνται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτοί κάνουν δημοσκοπήσεις. Η κυβέρνηση κάνει δημοσκοπήσεις. Η αντιπολίτευση κάνει. Και η αριστερή πλατφόρμα κάνει δημοσκοπήσεις. Ενδεχομένως. Και περιοδίες κάνει η αριστερή πλατφόρμα, τις οποίες είχε προγραμματίσει. Καλά, περιοδίες κάνει επικοινωνιακού χαρακτήρα είναι όλα αυτά. Δεν είναι... Εδώ δημοψήφισμα έχει γίνει επικοινωνιακού χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτά όλα εξαρτιόνται κάθε φορά, σταθμίζουν τα γράδα, βλέπουν τι μας συμφέρει, να το τραβήξουμε το σκηνή. Το πάμε, δεν πάμε, βλέπουμε. Από αυτό θα κρυθεί. Κανονικά η χώρα δεν σηκώνει εκλογές και έχει βαρεθεί να κάνει ο κόσμος. Δηλαδή, καταρχάς οι εκλογές, όπως αποδεικνύεται, όχι απλώς δεν κάνουν καλύτερα τα πράγματα, τα κάνουν χειρότερα. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέμενε για εκλογές, βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, έκατσε 5 μήνες, φτάσαμε στη χρεοκοπία. Έχουμε capital controls, δεν έχει παραπάνω δηλαδή. Mm-hmm. Τώρα. Θέλω να πω ότι οι εκλογές τελικά δεν είναι λύση. Τι θα πει στη δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιέξοδο. Το να κάνει συνέχεια εκλογές αδιέξοδο είναι. Κάποιο θα σταματήσει, να κυβερνήσει κάποιο. Δεν είμαστε το Βέλγιο που καθόταν ακυβέρνητο. Ακυβέρνητοι θα πάνε. Πρέπει να κυβερνήσουν. Ακόμα δηλαδή, τώρα τι κάνουν, δηλαδή, διευθετούν ίσα ίσα να πάμε για εκλογές. Τώρα αρχίζει να έπρεπε να κυβερνήσουν. Και όπως βλέπεις, υπάρχουν καυτά θέματα όπως το μεταναστευτικό. Ναι, αλλά είναι χειμώνας. Εσύ κάνεις εκλογές, κάνεις 5 μήνες διαπραγματεύσεις και ξέρεις ότι μόλις καλοκαιριάσει. Θα είναι καλύτερο ο καιρό και οι θάλασσε, δεν θα έχει φουρτούνε, δεν θα έχει κρύο. Θα αρχίσουν τα μεταναστευτικά ρεύματα να ξανάρχονται. Έχει πόλεμο στη Συρία. Τι έκανε όλο εκείνο το διάστημα, διαπραγματευόσουν. Τι, τρίχε κατσαρέ. Μια τραγωδία διαπραγματευόσουν, τι, τα χειρότερα μνημόνια που ήρθαν. Τα χειρότερα διαπραγματεύτηκε. Δεν γίνεται έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που συσσωρεύονται ως χώρα, ως κράτος. Αυτό είναι το διατάφτα και νομίζω έτσι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Προσεγγίζεις το θέμα τώρα. Όμως, από την άλλη πλευρά, να δούμε και λιγάκι την εικόνα των υπολείπων κομμάτων. Ήδη αναφέρθηκε στο ποτάμι. Ναι. Τι θα έλεγες για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Και τη Χρυσή Αυγή, βέβαια. Τη Χρυσή Αυγή δεν μιλάω ποτέ, δεν με αφορά. Δεν θέλω, δεν με αφορά δηλαδή, πραγματικά δεν με αφορά. Δεν ξέρω ποιον αφορά. Αν κάποιος πιστεύει, νομίζω ότι μπορεί η Χρυσή Αυγή να λύσει έστω και ένα. Δηλαδή, είναι το τελευταίο καρφί στο θέρετρο η Χρυσή Αυγή. Δεν μπορώ να ασχοληθώ, δεν ασχολούμαι ποτέ. Μόνο σατυρικά ασχολούμαι, γελάμε πάρα πολύ και στις παραστάσεις και σε αυτά. Δεν τους θεωρώ σοβαρούς τώρα. Λοιπόν, οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή, ο κόσμος ακόμα στηρίζει τις ελπίδες του στην αριστερά και στον Τσίπρα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να τους απογοητεύσει και γι' αυτό παρόλο το κολοσσιαία λάθη τη διαπραγμάτευση και αυτή την κατάσταση, παρόλα αυτά ο κόσμος θέλει να πιστεύει ότι μπορεί να σωθεί. Επιλεγμένος πιάνεται τα μαλλιά του. Γιατί... Θυμίζει βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας και λίγο τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Μέα Κούλπα. Εντάξει, δεν το είπε τόσο γοητευτικά όσο ο Ανδρέας. Δεν το είπε, όχι. Λοιπόν, αλλά είναι και άλλες οι συνθήκες. Γενικά και θυμίζει και η φωνή του θυμίζει, αλλά έχουμε και άλλες συνθήκες. Τα άλλα κόμματα δεν πείθουν πια. Ορισμένα λόγω του κακού παρελθόντος. Το ποτάμι, ας πούμε, που είναι νέο κόμμα, λόγω του κακού παρελθόντος, που του καταλογίζουν πια. Λόγω της θέσεως ιδεολογικά που είναι μετατοπισμένο πιο κέντρο-δεξιά. Οπότε επιμένει ο κόσμος λίγο σε αυτή την ελπίδα παραπάνω, νομίζω. Θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, είναι και νέος ο Τσίπρας. Αλλά, εκεί θα είμαστε. Αλλά πρέπει όμως λίγο άλλα πράγματα να... Δεν ξέρω αν είναι θέμα Τσίπρα πια, αλλά έχει να κάνει με την νοοτροπία μας. Έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους, με το πόσο πιστεύουμε ότι θα μας σώσει κάτι άλλο, όχι κάποιος άλλος ή κάτι άλλο, και όχι εμείς οι ίδιοι εμάς. Mm-hmm. Όσο αναβάλουμε αυτή τη σωτηρία από εμάς τους ίδιους, δηλαδή την παραγωγή, τη δουλειά, τη διευθέτηση όλων των διαστρεβλώσεων που έχουμε ως κοινωνία, εμείς οι ίδιοι. Έτσι. Και μιλάμε για παραδείγματα που παίρνω εγώ, απλά παραδείγματα, απαγορεύεται το κάπνισμα υποτίθεται, ισχύει ένας νόμος, δεν τον τηρεί κανείς, δεν έχει διορθωθεί τίποτα, δεν θα διορθωθούμε ποτέ.
Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν έχει να κάνει με το κάπνισμα, ότι άμα σταματήσουμε να καπνίζουμε επειδή το λέει ο νόμος. Αλλάξαμε νοοτροπία. Ότι η φόρα διαφυγή θα. Δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Αλλά έχει να κάνει με την νοοτροπία. Αλλάζει η νοοτροπία μας σιγά σιγά. Δεν ξέρω. Οι ίδιοι πολίτες. Δεν ξέρω. Δε, όχι. Όσο δεν αλλάζει. Γιατί αυτό για τη φόρα διαφυγή, ας πούμε, είναι και αυτό νοοτροπία. Διότι και ο πολίτης θεωρεί τη φοροδιαφυγή αυτοάμυνα από τη στιγμή που δεν έχει σταθερή φορολογία, δεν ξέρει τι πρέπει να πληρώσει, δεν ξέρει αν αυτά τα λεφτά που δίνει στους φόρους, ή μάλλον ξέρει ότι αυτά τα λεφτά που δίνει στους φόρους δεν πάνε εκεί που θα έπρεπε, δεν έχει υγεία, δεν έχει παιδεία δωρεάν, αλλά πρέπει να πληρώνει για δωρεάν παιδεία, για δωρεάν υγεία, αλλά δεν τα έχει. Βλέπει ότι σκάνδαλα όπως τις αγροτικές που πρόσφατα τώρα γινόντουσαν τα γράφαρε. Λοιπόν, διαβάζει για σκάνδαλα, δεν βλέπει κανένα μπαίνει φυλακή. Διαβάζει για τον τρίτο, για τον τέταρτο, για τον πέμπτο, κλέβαν εκατομμύρια, δεν έχουν μπει στη φυλακή. Οι υπουργοί ακόμα προστατεύονται αυτόν τον άθλιο νόμο περί υπουργών. Και σου λέει και εγώ θα αυτοαμυνθώ, θα κλέψω. Ειδικά με αυτή τη φορολογία δε τώρα, έχω άπειρες κουβέντες και συζητήσεις, έχω γράψει και γι' αυτά. Αν δεν κλέψω το κράτος, σου λέει δεν βγαίνω, πρέπει να κλείσω. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, πάμε να δούμε λιγάκι μαζί και τον χώρο των media. Τα ίδια, ό,τι είναι το κράτος είναι και τον χώρο των media πια. Υπάρχει μια διάθεση και ένα σημάζεμα στα εθνικής εμβέλειας. Και ένα ψαλίδισμα λόγω των κακών οικονομικών ζητημάτων και συγκυριών. Μειώνονται και οι μισθοί. Πάντως εσένα μπορούμε να σε εντοπίζουμε στο κρατικό ραδιόφωνο προς και στην κρατική προς το παρόν είμαι, ναι, προς το παρόν επανήλθα στην ΕΡΤ. Επανήλθα στην ΕΡΤ, η οποία δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ο κόσμος. Επειδή, ας πούμε, τώρα που ακούω που λένε αντί να κάνει προσλήψεις σε αυτά, τη ΕΡΤ έπρεπε να κάνει και τις προσλήψεις. Η ΕΡΤ, καταρχάς, παρανόμως έκλεισε, παρανόμως απολύθηκε τόσος κόσμος. Παρόλα αυτά, δεν ήταν ότι έκλεισε και απειλάγει η χώρα από ένα πρόσθετο βάρος, είτε οικονομικό, είτε από έναν οργανισμό που ήταν διεφθαρμένος και άνοιξε έναν αδιάφθορο. Συνέχισε την ίδια δουλειά με πολύ λιγότερες παροχές, παίρνοντας τα ίδια λεφτά που έπαιρνε για την ΕΡΤ, το ανταποδοτικό τέλος. Το ανταποδοτικό τέλος δεν άλλαξε. Επομένως, έκλεισε έναν οργανισμό, απέλυσε 2.656 υπαλλήλους, ως διεφθαρμένους, ως τι δεν ξέρω, και συνέχισε να παίρνει από τους πολίτες τον ίδιο φόρο που έπαιρνε όσο υπήρχε η ΕΡΤ. Από τον οποίο φόρο, το ανταποδοτικό τέλος, εμείς η ΕΡΤ πληρωνόταν και είχε 7 κανάλια ραδιόφωνα, πόσα περιφερειακά, 7 ραδιόφωνα, 3 κανάλια, δορυφορική, ψηφιακή και όλα αυτά. Και έπαιρνε τα ίδια λεφτά. Δεν ήταν η κοπαίδα να πεις δεν χρειαζόταν, άρα χρειάζεται κρατική, δημόσια, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τα συνέχισε με απίθανες σπατάλες μέσα και διασπάθηση. Τώρα υπάρχει μέσα οργωτός λογιστής και τα ψάχνουν και τα βρίσκουν. Και τώρα που ξανά άνοιξε, το ανταποδοτικό τέλος δεν αυξήθηκε. Ουσιαστικά λοιπόν όλη αυτή η ιστορία, εκτός από τις αποζημιώσεις και την αναστάτωση και όλο αυτόν τον κόσμο που... Έκανε μια τρύπα στο νερό, έκαναν οι άλλοι. Δηλαδή, ακόμη και αυτά που λέγανε ότι θα κάνω αξιολόγηση, να κάνω. Εγώ ήμουνα μαζί, μέσα σε αυτό. Έλεγα ναι, να κάνω αξιολόγηση. Όχι στην ΕΡΤ, παντού. Να έρθουν να βρουν τα λαμόγια, να βρουν τον Ντεμπέλη, να βρουν τον Βλάκα, να βρουν εκείνο, να βρουν τον άλλο, να του συμπίσουν και του απολύσουν. Αν δεν κάνουν. Ή να του μετατάξουν. Mm-hmm. Αλλά επικλείσω όλο τον οργανισμό. Έτσι, άμα είναι, κάνω και εγώ τον Πρωθυπουργό. Μια χαρά. Παιδιά, οι φυλακές είναι διεφθαρμένες. Κλείσει τις φυλακές, βγάλω τους όλους έξω, σε 2-3 χρόνια να τους ξαναφτιάξουμε και τους φωνάζουμε. Πόσο φαίνεται. Δεν είναι αυτό όμως, να κλείσουμε τα νοσοκομεία. Να κλείσουμε τα νοσοκομεία, αφού δεν δυσλειτουργούν. Κλείστα και όταν τα φτιάξουμε, φωνάζουμε τους ασθενείς να ξαναμπούν μέσα. Δεν είναι έτσι όμως. Το δύσκολο είναι να βρεις αυτό που λέμε. Όταν έχεις διευθύντρια εφορίας, κάπου τέλος πάντων στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, που δεν χρησιμοποιεί κομπιούτερ, αρνιόταν να χρησιμοποιεί κομπιούτερ, διευθύντρια εφορίας. Γιατί είναι διευθύντρια εφορίας. Κάντε κλητήρα, δεν ξέρω τι κάνεις. Δεν μπορεί να είναι διευθύντρια εφορίας μέχρι στιγμή που έχει κομπιούτερ. Αυτές τις παθογένειες πρέπει να τις λύσεις. Γιατί σου έρχονται συνέχεια στη μούρη σου, πέφτουν μπροστά. Δηλαδή, και έτσι φτάσαμε μετά να μην μπορούν τι να κάνουν, να βρίσκουν τη λαμογιά και τα λεφτά και τη διασπάθηση. Και μετά σου λένε ποιος έχει σπίτια, πόσα χρωστάμε, 100 ευρώ. Ωραία, διέρεσε τα σπίτια δια τα 100 ευρώ που θέλουμε να μαζέψουμε και στείλ τα ραβασάκια. Ναι, αλλά δεν έρχονται τώρα γιατί τέλειωσε το φοροδοτική ικανότητα. Δεν μπορείς να λες επί δικαίων και αδίκων, παιδιά, φέρτε, γιατί δεν κλέψαν όλοι. Επειδή δεν μπορεί να βρει εσύ τους κλέφτες. Και τώρα
Δημιουργείται δημοσιονομικό κενό, μεγαλύτερη τρύπα. Τι θα κάνω, θα βάλω κι άλλους φόρους. Ας βάλω, πάλι δεν θα τα πάρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κανείς δεν δουλεύει σωστά σε αυτή, δεν λειτουργεί σωστά. Τώρα, η νέα η διάθεση να λειτουργήσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο η ΕΡΤ, τα νέα πρόσωπα, οι δομές, δεν ξέρω πώς είναι η επαναπροσλήψη. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή λείπει κόσμος. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να στελεχωθούν. Η ταυτότητα της ενημέρωσης. Και δεν υπάρχει φράγκο. Mm-hmm. Ναι. Η ταυτότητα της ενημέρωσης. Η ΕΡΤ στην ενημέρωση έπαιρνε, είχε βγει πολλές φορές πρώτη στις εκλογές. Mm-hmm. Αυτά πάντα πρωτοστατούσε και ήταν η υποδομή της δηλαδή και η στελέχωσή της πριν το κλείσιμο ήταν σε άριστη λειτουργία, ειδικά στο ειδησιογραφικό κομμάτι. Βέβαια, κατά καιρούς είχε τις παθογένειες, κανείς δεν λέει. Και ανάλογα με την εξουσία που ήταν, αλλά σε αυτό φταίνει τα κεφάλια. Οι πρόεδροι, οι κυβερνήσεις που ανακατευόντουσαν, που κάναν παρεμβάσεις, που κάναν την ΕΡΤ άλλοτε πιο φιλοκυβερνητική, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε πιο ανεξάρτητη. Λοιπόν, αυτή είναι μια παθογένεια που οποιαδήποτε κυβέρνηση πρέπει να μπορεί να τη λύσει. Δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ. Mm-hmm. Άμα βγει ένας άλλος τρελός πρωθυπουργός, ας πούμε, και θέλει να την κάνει την ΕΡΤ κυβερνητική τηλεόραση, θα την κάνει. Πάντως, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα με αφορμή όλες αυτές τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις κτλ., είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση, ένας κύκλος συζητήσεων προς την πλευρά της ενημέρωσης και όχι της τοποθέτησης ή της χειραγώγησης. Από πού, από την ΕΡΤ ή... Από την ΕΡΤ. Υπάρχει ο αντίπαλος πόλος, βέβαια, από τα ιδιωτικές εμβέλειες μέσα. Και τον βλέπουμε πώς είναι και με ποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σύμφωνοι. Έτσι, με δύο συγκεκριμένα μέσα, με τους μαραθώνιους, τους κύκλους των ενημερώσεων γενικότερα. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε ούτως ή άλλως. Αυτό... Και επίσης, σε αυτή την περίοδο, δύο πράγματα που με έκανε εντύπωση. Είχαμε πυρκαγιές πριν από 2-3 εβδομάδες. Ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θα προχωρήσει πέρα από κάποιο χρονικό διάστημα στον συνεχή κύκλο της ενημέρωσης, όπως έκαναν πιο πριν, γενικότερα τα μέσα, με τις live συνδέσεις κτλ., δημιουργώντας και ένα στρεβλό κλίμα γύρω από την ενημέρωση και όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι αρχίζει και μπαίνει ένα όριο. Και επίσης φιλοξενούνται και απόψεις συνοδευτικά, όλες οι απόψεις. Ρεπορτάζ χωρίς κριτική μόνο. Ναι, δεν ξέρω, η κατεύθυνση. Δεν ξέρω αυτά τώρα. Δηλαδή, καταρχάς, δεν είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού να κάνει υποδείξεις στα μέσα πώς να κάνονται και τι να λένε. Δεν είναι δική του δουλειά αυτή όμως. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ραδιοτηλεπτικό περισσότερο ενεργό. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Ναι, αλλά το ραδιοτηλεπτικό και πάλι ναι. Να υπάρχει, αλλά έτσι όπως τα μέλη διορίζονται, κάνουν, ξεχνιούνται, βρίσκουν πρόστιμα και βάζουν το 2011 σε μια εκπομπή που έλεγε ο Λαζόπουλος τώρα. Που δεν είμαι εγώ του Λαζόπουλο, σκληρή κριτική του κάνω. Αλλά τέλος πάντων και τα ραδιοτηλεπτικά δεν ξέρω πόσο καλά μπορούν να λειτουργήσουν. Και γενικά έχει μια δυσανεξία λίγο στην κριτική η αριστερά, ίσως γιατί είναι και συνηθισμένη πολύ. Η διεφθαρμένη μεν αλλά αστή πολιτική, το προηγούμενο κομμάτι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιο συνηθισμένη και πιο πυρήμαχη. Και διαχειρίζονταν καλύτερα την κριτική. Η κριτική μπορεί να είναι και άδικη, δεν έχει σημασία. Δεν λέω κριτική ότι είναι αντικειμενική πάντα ή, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητη. Ας είναι και υποκειμενική και ας είναι και εμπαθής. Αλλά η διαχείριση δεν ήταν καλή. Δηλαδή, δεν μπορείς να βλέπω εγώ το φίλι την εικόνα που έδειχνε την αντίστροφη μέτρηση για να βγούμε από τις προθεσμίες όταν ήταν που βγήκαμε και από τις τράπεζες που είχαμε το ELA και όλα αυτά με τον Draghi και είχε αντίστροφη μέτρηση στο CNN. Και ήταν στο Star, ήταν σε μια εκπομπή. Και έλεγε αυτή την εικόνα μην τη δείχνετε, είναι σπέκουλα. Του CNN, να μην δείχνουν την εικόνα του CNN, να δείτε σε όλο τον κόσμο με εκπέμπει και ο Φίλης έχει μείνει ότι αυτό θα το... Αυτά είναι λίγο αστιότητες. Και η αυγή κάτι περίεργες αυτές που βγάζει. Αυτά αυτορυθμίζονται. Mm-hmm. Ο κόσμος καταλαβαίνει, ξέρει. Τι χρειάζεται αυτό το πράγμα, ποτέ δεν το κατάλαβα. Έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Παραπλανάται ο λαός ή θέλει κάποιον να του λέει τι είναι το σωστό και τι δεν είναι το σωστό. Αν οι απόψεις των ιδιωτικών καναλιών είναι μονομερείς και λένε όπως το δημοψήφισμα ένα-δύο κανάλια που ήταν υπέρ του, υπέρ του ναι. Λοιπόν, και ο λαός πήγε από την άλλη μεριά. Επομένως δεν λειτουργήσε και αυτό που κάναν. Δεν χρειάζεται τόσο πατερναλισμός. Mm. Αλλιώς, να το κάνουμε μια σοβιετικού τύπου τηλεόραση, να είναι όλα τα κανάλια να παίρνουν γραμμή, τι θα λένε. Mm-hmm. Ας λένε.
σκάψαν μόνοι τους τον λάκκο τους. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται. Ή έχεις κριτική σκέψη ή δεν έχεις. Άμα σε παρασύρουν τόσο εύκολα πια τα κανάλια, σε άλλα πράγματα πρέπει να μπει. Όπως τα τηλεπαιχνίδια τώρα με τα, που παρουσιάζουν τα τυχερά, mm-hmm. με τις λέξεις και όλα αυτά, τα οποία κάθε τόσο οι δικαστικές αποφάσεις είναι απάτη κανονικά. Σωστά. Και ναι, αλλά βλέπεις ότι συνεχίζουν και τα παρουσιάζουν. Γιατί, μήπως γιατί τα πρόστιμα είναι λιγότερα από τα κέρδη που έχουν. Σωστά. Ναι, αλλά λύστο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Όχι τι θα πει ο δημοσιογράφος, αν η άποψή του είναι έτσι ή αλλιώς. Μπογδάνος θα πει μια άποψη, τον ξέρεις, αυτή είναι η άποψή του. Δεν σε κοροϊδεύει. Mm-hmm. Δεν σε ξεγελάει. Το λέει, είναι αυτή. Α, μην τον ακούς. Έχεις την επιλογή και την πραγματικά της αλλαγής έτσι, μέσα από το τηλεχειριστήριο. Βέβαια. Όχι, μπορεί και να τον ακούς και να μην τον επιλέξεις. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο στην Κομωτινή. Πώς την είπες στην πόλη μας? Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω χάσει και πολύ από Κομωτινή, υπό την έννοια ότι έρχομαι τόσο συχνά. Mm-hmm. Εκτός από κάθε καλοκαίρι που κάνα Πάσχα μα προλαβαίνω, κάνα μπορώ και τέτοια. Και νομίζω ότι η επαφή με την Κομωτινή δεν έχει. Αλλάζουμε. Όχι, ίσως είναι λίγο πιο ήρεμο το καλοκαίρι από άλλα, αλλά αλλάζω μάλλον εγώ. Εγώ μεγαλώνω. Τα νέα τα παιδιά μπορεί να είναι όπως ήταν όταν ήμουν εγώ νέος. Ναι. Απ' την άλλη, οι αλλαγές στη ζωή σηματοδοτούν και οι αλλαγές γενικότερα στην στάση. Αλλά είναι και η Κομωτινή όμως. Είναι τώρα μια πόλη που είναι και αυτή μέσα στον κυκλώνα της κρίσης και όπως όλη η χώρα δηλαδή. Οπότε και αυτή θα έχει ανάλογες προσαρμογές. Εκτός από τη Μύκονο, που από ό,τι δείχνουν ίσως και τη Σαντορίνη, που δείχνουν τα ρεπορτάζ ότι είναι ένα άλλο νησί, ας πούμε. Έχει γίνει Ήμπιζα, δηλαδή που παίζουν άλλες τιμές, έλεγε, με τις σαμπάνιες, με τα 120.000 ευρώ που κάνει μια σαμπάνια και όλα αυτά. Και δείξαν μια απόδειξη, λέει, που βγήκε και στο διαδίκτυο, η οποία ήταν για τρεις ξαπλώστρες, μία ομπρέλα και ένα νερό, δεν ξέρω, 80 ευρώ. Αλλά αυτά τα ρυθμίζει η αγορά τα θέματα. Από τη στιγμή που υπάρχει κάποιος που θα πάει στη Μύκονο και θα πληρώσει όλα αυτά, καλά κάνεις και βάζεις την ξαπλώστρα 80 ευρώ. Βάλει την και εδώ. Δεν θα κάτσει κανείς. Δεν θα έρθουν. Στη Μύκονο, όταν τη βάζεις και έρχονται, σημαίνει ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Εκτός, άμα θέλουμε, Λαφαζάνης θα πει. Αυτό είναι άλλο. Να το ψηφίσουμε να έρθει. Αλλά μην μου λες γιατί στη Μύκονο η ομπρέλα είναι 80 ευρώ. Γιατί αυτός που πάει στη Μύκονο έχει 80 ευρώ για την ομπρέλα. Γι' αυτό είναι. Πολύ σωστά. Ας μην πηγαίνει. Πες ημίριδες, τέρμα. Θα βάλει πόρτα. Παιδιά, face control. Πλούσιους δεν δεχόμαστε. Μην παρά μου λες. Και για πες μου τώρα, τι θα. Αυτό το συγγνώμη που μπορείς να κάνεις είναι να πληρώνουν 80 ευρώ και να παίρνεις από την απόδειξη και το ποσοστό του κράτους που δικαιούται και να παίρνει αυτό θες. Όχι να μην πληρώνετε 80 ευρώ. Ναι. 80.000 θα τη βάλει. Μέσα από πολλά σχηματικά παραδείγματα μπήκε σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε στη χώρα μας, της κατάργησης ενός πράγματος χωρίς ουσιαστικά να το βλέπουμε, έτσι, χωρίς να βλέπουμε τα δεδομένα του και πού ακουμπά. Είτε τώρα με τις ξαπλώστες, είτε και γενικότερα με τις παραλίες, είτε πιο πριν στο σχηματικό παράδειγμα που έδινες εκεί με την κρατική τηλεόραση και πώς την έκλεισαν τελικά, με εύστοχους τρόπους και εύστοχα παραδείγματα, πραγματικά αναδεικνύει σημεία της παθογένειας του δικού μας ελληνικού κράτους. Μια παθογένεια μας το λόγουδι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Πού θα σε συναντούμε από Σεπτέμβρη? Από Σεπτέμβρη, εκτός από το πρώτο πρόγραμμα στο ραδιόφωνο, μέχρι στιγμής έτσι, γιατί δεν ξέρω ποτέ τι θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες τηλεοπτικές προτάσεις και συζητήσεις μέσα στην ΕΡΤ που ενδεχομένως να γίνουν. Και πέρα από αυτό για χειμώνα ετοιμάζουμε ένα θεατρικό έργο με τη γυναίκα μου που γράφουμε, τη Λίλα Τσταμπούλουλου. Υπάρχει δεύτερος χρόνος στο 50 αποχρώσεις του Greek που έκανα πέρσι, θα το κάνω δεύτερο χρόνο. Και υπάρχει ακόμα ήδη και σχέδιο για μετά από αυτά τα δύο, αφού αρχίσουν, ξεκινήσουν και τρέχουν. Και κάτι άλλο για μετά, μόλις κλείσουν τον κύκλο τους ένα από τα δύο ή έστω από το θεατρικό, που ακόμη όμως παρά είναι νωρίς για να πω οτιδήποτε. Ωραία. Δεν είναι λίγα όλα αυτά, άμα. Αρκετά, αρκετά. Βάλε και ένα μικρό παίξι να το ταντεύσει, να το ταΐζει, να το κάνει μέσα σε όλα αυτά. Πόσο μηνών είναι ο μικρούλης? Έξι. Έχουμε και βοήθεια από τη γιαγιά όμως. Εντάξει, έχουμε, αλλά στην Αθήνα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Ναι, βέβαια. Εδώ έχουμε, εντάξει. Και εκεί έχουμε η γιαγιά, αλλά δεν είναι δίπλα. Mm. Αλλά θα φροντίσω να είναι κάποια στιγμή αργότερα, μάλλον. Θα δούμε. Αυτές είναι οι ευτυχείς συγκυρίες της ζωής. Θα ήθελα πολύ να σε ευχαριστήσω που απόψε δέχτηκες και είσαι εδώ κοντά μας. Κι εγώ. Πάντα χαίρομαι και περνάω ωραία. Είναι πολύ έτσι. Πόσο καιρό θα μείνεις στην Κομωτινή? Και ακόμη και την άλλη εβδομάδα, μέχρι το 15 Αύγουστο μάλλον. Ευχάριστο. Να ξεκουράζεις, ευχάριστο. Μετά από το δεύτερο θα μ' άκουτε.
Από το πρώτο πρόγραμμα, συγγνώμη. Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεραφή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να δούμε λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν στις σημερινές δηλώσεις της Μίνα Αντρέβα, δηλαδή της εκπροσώπου, της αναπληρώτητας εκπροσώπου της Κομισιόν σχετικά με την πορεία των θεμάτων για τη χώρα μας. On Greece, our experts on the ground are working on the text of the Memorandum of Understanding, and as you know, we are trying to make swift progress in order to have a deal, preferably before the 20th of August, so that the disbursement can be made under the new ESM program. But I don't have an update now on when documents will be circulating, because the work is ongoing as we speak. And there are, of course, national procedures that need to be then completed once that document is finalized. Καθώς δεν έχει προκύψει θέμα επιτακτικό προαπαιτούμενων μέτρων σε νέα ψηφοφορία. Έχουμε λόγους λοιπόν να πιστεύουμε ότι η συμφωνία και η διαπραγμάτευση με χαρακτηριστικά εξελίσσει στο Μαλά και θα προχωρήσουν με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί στη Σύνοδο Κορυφής μέχρι την τελική ψήφιση στο Ελληνικό και τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το γαϊτανάκι των πολιτικών δηλώσεων που αφορούν στις εκλογές. Είναι σίγουρο ότι δύο στρατηγικές διαφορετικές, δύο πολιτικές απόψεις διαφορετικές, δύο σχέδια διαφορετικά δεν μπορούν να υπηρετηθούν από τον ίδιο φορέα. Δεν είμαστε περαστικοί. Ωραία, δεν είμαστε ενοικιαστές. Είμαστε συνδιοκτήτες. Αν δεν πάμε το Σεπτέμβρη, θα πάμε τον Οκτώβριο και θα πάμε για εκλογές. Εγώ, αναλύοντας το σκηνικό αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Στρατούλης και οι άλλοι οι οποίοι απαρτίζονται στην πλατφόρμα δεν νομίζω ότι είναι άνθρωποι, και λογικό είναι, οι οποίοι θα καθίσουν στο σπίτι τους. Είναι πολιτικά όντα και νομίζω ότι θα το εκφράσουν. Προφανώς με ένα νέο κόμμα. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και μια μεγαλύτερη, όχι ειλικρίνεια, καθαρότητα. Θάρρος σε αυτό το πράγμα. Προς ποια κατεύθυνση, κύριε. Θέλουμε αυτό. Είμαι σε μια κυβέρνηση την οποία θεωρώ κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να ψηφίζω ή να είναι όμοιρος αυτή η κυβέρνηση, αν θέλετε, σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Τις εκλογές, τις οποίες δεν πρέπει να τις φοβόμαστε. Μιλάμε, εντάξει, μιλάνε για καταστροφή που θα συμβεί. Έχουμε τρεις εβδομάδες, το πιο σύντομο χρόνο, το οποίο μπορεί να γίνει και να μην υπάρξει κάποιο θέμα. Είναι άδειλες οι εκλογές, γιατί δεν ξέρουμε σε πόσα κομμάτια θα κατέβει σε εκλογές ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Για να βρει την εσωτερική πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάμε για τρίτη φορά σε εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή νιώθει όμοιρος του κόμματός του, κρατάει όμοιρο τον ελληνικό λαό με την απειλή των εκλογών. Και αν οι ανήκοντες στην αριστερή πλατφόρμα ή δεν ξέρουν σε ποια συνιστόσα δεν επιστρέψουν στο ρεαλισμό, όπως καταλαβαίνετε, αναγκαστικά θα πρέπει να οδηγηθούμε στην εκλογική διαδικασία. Έφυγε στην ηλικία των 89 ετών ο μεγάλος λαϊκός ποιητής, όπως συνηθίζεται να καταγράφεται, έχει καταγραφεί στην ύβηση των Ελλήνων και ονομάζεται πλέον ο Κώστας Βίρβος. Στους στίχους του, όπως έχει αναγραφεί, βρήκαν αποκούμπι όλες οι εκφάνσεις της ζωής, αισθήματα, έρωτας και πόνοι. Ο τρικαλινός ποιητής του λαϊκού τραγουδιού έγραψε περισσότερα από 2.500 τραγούδια. Ας θυμηθούμε ότι πολλά από αυτά, με τα πιο σημαντικά, της Γερακίνας Γιος, όπως επίσης τραγούδια των Καζαντζίδη, Νυχτερίμες και Αράχνες, επίσης αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, δηλαδή το τραγούδι «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα», το οποίο τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και ο γιος του, που υπήρξε και ρονός του, ο Κώστας Βίρβος, είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια, αγαπημένα τραγούδια των Ελλήνων. Πολλά από αυτά φυσικά εσείς τα ακούτε χρόνια ολόκληρα μέσα από το ράδιο Ξυλαγανή και λιγότερο από τον Ροδόπη 955. Και εμείς έτσι θα κλείσουμε το δελτίο μας, αποτείοντας φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που με τα τραγούδια του πραγματικά αγαπήσαμε, ταξιδέψαμε, ερωτευτήκαμε, μελαγχολήσαμε. Κάτσε, γιατί θα φύγει ο Νονός. Ετοιμάζεσαι να μου φύγεις. Ναι, όχι, θα περιμένεις 2 λεπτά να σου πει ο βαφτισιμιός σου, ας το πούμε έτσι από κοντά, το ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Έτσι, όλοι. Θα σου το μιλήσουμε, θα σε φιλήσουμε και θα φύγεις. Πάμε. Όλοι. Όλοι μαζί, να το πούμε αυτό, θα αφιερώσουμε. Πάμε. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλύσο.
με τα στραβά και τα παράλογα. Καβαλάρες μια φορά να σεριανίσω, το ένα τα λόγω να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που έκανα παιδί, το άλλο τα λόγω να είναι μαύρο σαν την μικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Ψυχή μου το απορώ, σαν τις φίλες μου τα βάστακτα χαστούκια και να ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο, σαν παινιά λυπητερή από μπουζούκια, το ένα τα λόγω να είναι άσπρο όπως τα όνειρα που ένα παιδί, σαν τη μικρή μου την κατάμαυρη ζωή. Με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, εμείς σας καληνυχτίζουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρώτο πρωινό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ακριβώς στις 7. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα σας.